αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι τηλεθεατές τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Όπως έχουμε πει, πιστοί στο ραντεβού μας, εμείς συνεχίζουμε τις βόλτες μας και τις επισκέψεις μας στα σπιτάκια της Ονειρούπολης. Σήμερα επιλέξαμε, ή μάλλον όχι, μας κάλεσαν και καλεστήκαμε στο σπιτάκι της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Δράμας. Λοιπόν, εμείς θα χτυπήσουμε, θέλω να πιστεύω, αφού μας κάλεσαν, θα μας ανοίξετε την πόρτα για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα οποία νομίζω είναι καλό να τα κουβεντιάζουμε, μέρες γιορτών που είναι, γιατί πάντοτε οι πυροσβέστες έχουν κάτι καλό να μας πούνε. Δεν θα πω τα κάλαντα, είναι ακόμη νωρίς. Αλλά μπορούμε να περάσουμε, έτσι. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, χτυπήσαμε την πόρτα της πυροσβεστικής, του σπιτιού της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο βρίσκεται στην Ονειρούπολη της Δράμας, να είμαστε αναλυτικοί και επεξηγηματικοί κυρίως. Δεν το χτυπήσαμε το πορτάκι για να πούμε τα κάλαντα, έχουμε ακόμη καιρό μπροστά μας για να καλαντήσουμε, αλλά η πόρτα αυτού του σπιτιού είναι ανοιχτή και κοντά μου είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Δράμας και συνάδελφοί του εδώ για να μας πούν κάποια πράγματα, τόσο για το σπιτάκι και τη λειτουργία του, όσο φυσικά και για την πυροσβεστική, γιατί είναι δεκτές οι συμβουλές πάντοτε. Κύριε Ραπετή, καλώς ήρθατε στο σταθμό το πυροσβεστικό στην Ονειρούπολη. Είναι η τέταρτη χρονιά που συμμετέχουμε στην Ονειρούπολη Δράμας. Σκοπός είναι να είμαστε κι εμείς να συμμετέχουμε στην πολύ καλή αυτή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που προβάλλει την πόλη μας σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και να έρθουμε πιο κοντά στον κόσμο, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να γνωρίσει τις δραστηριότητές μας και να είμαστε έτσι χρήσιμοι και στους πολίτες. Και αυτό, όπως θα δείτε εδώ, έχουμε φυλάδια με τα οποία ενημερώνουμε τον κόσμο για διάφορα συμβάντα πυρκαγιών ή πλημμυρών και άλλων φαινομένων, για πρόληψη δηλαδή όλων αυτών των φαινομένων. Και επίσης για τα μικρά παιδάκια έχουμε σκεφτεί κάποια σχέδια τα οποία είναι από πυροσβέστες ή άλλα αεροπλάνα, πυροσβεστικά, άλλα αντικείμενα της υπηρεσίας μας, για να τα βάφουν, να τα ζωγραφίζουν και έτσι να έχουν στο δωμάτιό τους κάτι να θυμούνται από το πέρασμα του σπιτιού, του σταθμού. Από το σταθμό πυροσβεστικής της Ονειρούπολης, γιατί μια μικρή πόλη πρέπει να έχει και τις ανάλογες υπηρεσίες, έτσι δεν είναι? Και μια πυροσβεστική υπηρεσία, όσο μικρή και να είναι η πόλη, είναι απαραίτητη. Δεν συμφωνείτε? Βεβαίως, σε κάθε πόλη υπάρχει πάντα πυροσβεστική υπηρεσία. Και ο νομός Δράμας, υπάρχουν και άλλα δύο πυροσβεστικά κλιμάκια στο κάτω Νευροκόπη και στο Παρανέστη που συνδράμουν στο έργο μας πάντα για την κατάσβεση και οπουδήποτε χρειαστεί η υπηρεσία μας, και σε παροχές βοηθείας και σε ασανσέρ και σε οτιδήποτε χρειαστεί. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την Ονειρούπολη. Τα παιδάκια που θα έρθουν εδώ στο χώρο, είτε είναι με τους δασκάλους τους ή με τους γονείς τους, γίνεται και μια ενημέρωση όσον αφορά κάποια μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά, σε πρώτο λόγο για τα παιδάκια, τι πρέπει να μην αποφεύγουν στο σπίτι για όταν υπάρξει κάποιος κίνδυνος, και για τους γονείς, σε περίπτωση που υπάρξει μια εστία πυρκαγιάς, την πρώτη αντίδραση και τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να αποφευθεί να γίνει μεγαλύτερη πυρκαγιά. Ενημερώνουμε λοιπόν τους γονείς, σε περίπτωση πυρκαγιάς στο χώρο εστίας της κουζίνας ή στα τζάκια, όπως θα αναφέρουμε αργότερα ποια θα είναι κάποια μέτρα που πρέπει να παίρνουμε για να μην εκδηλώνονται, να μην παίρνουν εξέλιξη οι πυρκαγιές που μπορεί να εκδηλωθούν. Και κατόπιν έχουμε και μια έκθεση από κάποια μέσα ατομικής προστασίας, στα οποία ενημερώνουμε τους γονείς πώς παίρνουμε, τα φοράμε εμείς και καταφέρνουμε και δεν ερχόμαστε σε κίνδυνο άμεσα εμείς για να κατασβήσουμε μια πυρκαγιά. Μάλιστα. Σε ένα σύγχρονο χωριό όπως είναι αυτό της Ονειρούπολης, έρχονται και τα σχολεία και ζητούν ενημέρωση? Σίγουρα έρχονται τα σχολεία. Έχετε καλή συνεργασία με... Βεβαίως, ενημερώνονται λεπτομερέστατα, θα έλεγα, από τους συναδέλφους. Στα παιδιά πάντα προσελκύει η πυροσβεστική, πάντα ενδιαφέρονται. Είναι ένα σώμα που έχουν δείξει ανέκαθεν το ενδιαφέρον τους. Τόσο τους τραβά και ο εξοπλισμός ο πυροσβεστικός και οι στολές. Και κάνουν αρκετά ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Μάλιστα. Ερωτήσεις πολλές φορές των παιδιών μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Η περιέργειά τους πραγματικά υπερβαίνει την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι πολύ περίεργα σχετικά, και εγώ βλέπω εδώ στολές. Τους εξηγείτε ποιος είναι, τι ακριβώς κάθε στολή χρειάζεται, πού. Ακριβώς. Εντάξει, τα πολύ μικρά παιδιά δεν θα καταλάβουν, αλλά σε μεγαλύτερα παιδιά και στους ενήλικες ενημερώνουμε για τα υλικά που βλέπετε εδώ που έχουμε εκθέσει.
είναι στιγματοληπτικά κάποια χρήσιμα εργαλεία, είτε στολές είτε κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούμε και την κατάσταση πυρκαγιών. Επειδή εγώ εδώ βλέπω μια πολύ ωραία έκθεση με τα εργαλεία και τον εξοπλισμό των πυροσβεστών της δράμας. Θα ήθελα να μας πείτε, όντως υπάρχει σε επάρκεια αυτός ο εξοπλισμός ή πραγματικά αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα δίκτα? Εντάξει, προβλήματα πάντα υπάρχουν και λήψεις πάντα υπάρχουν, αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή, η δραμηνή να κοιμόμαστε ήσυχοι, γιατί αυτό, ότι έχουμε σίγουρα ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πάντοτε ανταποκρίνεται, όπως μας είπε και ο κύριος εδώ και η κυρία σε σχέση με τις υπηρεσίες που καλούνται να ανταποκριθούν. Πάντοτε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και όντως να πούμε ένα δημόσιο ευχαριστώ. Γιατί το 199 νομίζω είναι αυτό που πάντοτε κάποιος το σηκώνει το τηλέφωνο και ανταποκρίνεται και. Σωστά, και με το νέο έτος θα έχουμε και το 112, το οποίο θα ήδη είναι σε πυρηνική εφαρμογή. Της ευρωπαϊκής νομίζω. Ακριβώς. Μάλιστα, ναι. Έτσι, που είναι όλες οι υπηρεσίες άμεσης επέμβασης. Μπαίνει και η δράμα δηλαδή. Έχουμε... Όλη η Ελλάδα θα είναι, βεβαίως. Το έχετε κάνει πιλωτικά και. Είναι αυτή τη στιγμή λειτουργεί πιλωτικά, αλλά σε πλήρη εφαρμογή με το νέο έτος μας έχουν ενημερώσει και εμάς. Δηλαδή να ξέρουμε να το πούμε ότι εκτός από το 199. Θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και το 112. Σε όλες τις καταστάσεις, κυρία Ρεμπετζή. Ναι, είτε αφορούν την πυροσβεστική υπηρεσία, είτε την αστυνομία, είτε το ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο αριθμός, ποιο είναι το δυναμικό της υπηρεσίας σας εδώ στην περιοχή μας? Αυτή τη στιγμή έχουμε 60 άτομα πυροσβέστες μόνιμοι στην υπηρεσία της δράμας και από 18 και 17 άτομα έχουμε νευροκόπη και παρανέστη αντίστοιχα. Εδώ τι, πόσους έχετε αποσπάσει, πόσοι βρίσκεστε εδώ στο χωριό, να ρωτήσουμε. Εδώ καθημερινά υπάρχουν 2 με 3 πυροσβέστες. Έχουμε την ενίσχυση και από εθελοντές πυροσβέστες. Ναι. Έχουμε 15 εθελοντές πυροσβέστες στην υπηρεσία της δράμας. Μία από αυτές είναι και η κοπέλα που είναι δίπλα μου. Μάλιστα. Θα μου πείτε για τον εθελοντισμό στην πυροσβεστική. Όπου καθημερινά έρχονται και αυτοί, βοηθάνε, συνεπικοδούν το έργο μας. Γιατί εμείς έχουμε υπόψη τους εθελοντές πυροσβέστες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά βλέπουμε ότι δραστηριοποιείστε και το χειμώνα στο πλαίσιο της Ονειρούπολης μόνο ή και πάνω. Όχι, ο εθελοντισμός είναι όλο το χρόνο, είναι κάτι διαφορετικό. Το επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι. Οι σχέσεις μας με τους αξιωματικούς, με τους πυροσβέστες είναι άριστοι. Ό,τι και να χρειαστούμε είναι δίπλα μας. Και φυσικά στα συμβάτια μας παίρνουν μαζί τους, μας βοηθάνε, μας δείχνουν. Είναι πολύ ωραία και είναι όλο το χρόνο ο εθελοντισμός. Οι εθελοντές πυροσβέστες, κύριε Ραμπατζή, είναι άνθρωποι, είναι όπως η κοπέλα και άλλοι όπως είπατε, εκπαιδεύονται. Βεβαίως. Γιατί ο εθελοντισμός είναι ανάλογα και το που είσαι εθελοντής. Ας πούμε, η πυροσβεστική είναι μια υπηρεσία που καλείται κάποιος να... Βέβαια. Να τοποθετηθεί και αλλιώς. Δηλαδή χρειάζεται μια εκπαίδευση. Εννοείται, εκπαιδεύονται. Mm-hmm. Οι αιτήσεις γίνονται το καλοκαίρι, κάθε έτος. Mm-hmm. Η εκπαίδευση γίνεται αυτό το διάστημα, τώρα που διανύουμε, γίνονται εκπαιδεύσεις. Mm-hmm. Και περίπου Φλεβάρι, μήνα με Μάρτιο, τελειώνει, δίνουν και εξετάσεις, τελειώνει όλη η διαδικασία. Υπάρχει δηλαδή και μια τέτοια διαδικασία. Ακριβώς. Πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών. Mm-hmm. Και στο τέλος πλέον έρχονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην υπηρεσία μας. Να ρωτήσω την κυρία, είναι σκληρή η εκπαίδευση στην οποία μπαίνει κάποιος που θέλει να συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής? Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και δημιουργική. Δεν είναι σκληρή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τη συνιστώ. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης έχουμε και, ας πούμε, για πρώτες βοήθειες πέρα από οτιδήποτε άλλο. Ναι, που έχει σχέση με. Μάλιστα, ναι. Δεν εστιάζουμε πολύ εκεί, η αλήθεια είναι, αλλά όμως υπάρχει και ένα αντικείμενο που ασχολούνται και με πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, η πυροσβεστική υπηρεσία δεν είναι μόνο το όχημα που καλούμε για να κάνει κάποιες κατασβέσεις. Έχει και άλλου είδους δράσεις. Όπως μας είπε ο κύριος, απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, σε επίγουσες άλλες. Σε απελευθέρωση ζώων που κινδυνεύουν. Και η πυροσβεστική σχεδόν καλείται σε όλα τα συμβάντα που υπάρχει κίνδυνος. Τροχαία, ατυχήματα και πάντα είμαστε παρόν σε όλα τα συμβάντα που θα κληθούμε, όπως σας έφερε ο κύριος διοικητής. Υπάρχουν εποχές που είναι πιο βεβαρημένες σε σχέση με το έργο και τις ανάγκες του κόσμου, ή όλες οι εποχές είστε μονίμως? Νομίζω πλέον ότι ολόκληρο το χρόνο υπάρχει εργασία αρκετή για την πυροσβεστική, γιατί όπως είπε ο συνάδελφος, δεν είμαστε μόνο για τις φωτιές που κυρίως εν υπαίθρο είναι τους καλοκαιρινούς μήνες. Είμαστε και για τις πλημμύρες και για έκτακτα συμβάντα λόγω χιονοπτώσεων, οπότε υπάρχει εργασία για όλο τον χρόνο. Μάλιστα. Διοικητά, εδώ στην Ονειρούπολη έχετε, όπως είπαμε, και τον σταθμό της πυροσβεστικής. Είστε και για αυτό και για τις πρώτες βοήθειες, εάν τυχόν συμβεί κάτι που κανένας φυσικά δεν το εύχεται. Αλλά όταν υπάρχει μία ζωντάνια, μία κινητικότητα σε ένα χωριό σαν αυτό της Ονειρούπολης, είναι καλό να έχουμε
και τους φρουρούς μας. Πρέπει να έχουμε δύο πυροσβεστήρες έχουμε εδώ, τους οποίους δείχνουμε στον κόσμο πώς χρησιμοποιούνται και οι οποίοι εννοείται θα χρησιμοποιηθούν αν παραστεί ανάγκη. Δεν έχουμε όχημα για να επέμβουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Θα έρθει σε δύο λεπτά από την υπηρεσία θα προσέλθει όχημα αν παραστεί ανάγκη. Αλλά για άμεση επέμβαση με πυροσβεστήρα εννοείται γίνεται, είναι εφικτό να γίνει τους συναδέλφους. Γιατί ένα χωριό λειτουργικό πρέπει να έχει, όπως είπαμε, και τις υπηρεσίες. Έχουμε πυροσβεστικό σταθμό, έχουμε αστυνομικό σταθμό, έχουμε τον Ερυθρό Σταυρό που θα επισκεφθούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία νομίζω είναι η μικρογραφία μιας πόλης. Όταν έρχονται τα παιδάκια εδώ, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές ζωγραφιές που μάλλον είναι από τα παιδιά που σας έχουν επισκεφθεί. Τι είναι αυτό που τους τραβάει πιο πολύ το ενδιαφέρον, οι στολές. Σας ζητούν μετά κάποια άλλα πράγματα. Όχι, κυρίως τις στολές θέλουν να μάθουν, εντυπωσιάζονται. Και από τα υπόλοιπα υλικά που εκθέτουμε εδώ. Ρωτάνε και για τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Αλλά πιο πολύ είναι η στολή που εντυπωσιάζει. Και τώρα για να πάμε λίγο σε κάποιες συμβουλές. Γιατί οι στολές εντυπωσιάζουν. Ο διοικητής μας είπε ότι υπάρχει υπάρκεια όλων αυτών των εξαρτημάτων. Γιατί ένας πυροσβέστης για να ανταποκριθεί στο έργο του, νομίζω, χρειάζεται να έχει και τα εργαλεία. Εννοείται. Χωρίς τα μέσα, είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Και από εκεί μετά να δούμε τι συμβουλές μπορούμε να αποκομίσουμε σήμερα από το δυναμικό εδώ της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ώστε αυτές οι μέρες, οι οποίες είναι λίγο πιο φορτωμένες, λίγο πιο έντονες, λίγο πιο έτσι αφηρημένοι εμείς, χρειάζεται να ακολουθήσουμε ώστε να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Καταρχήν είναι συνιστό σε όλον τον κόσμο να έχει στο σπίτι του τουλάχιστον έναν πυροσβεστήρα. Θα πει πω δύο, τουλάχιστον έναν οπωσδήποτε. Γιατί μια έναρξη πυρκαγιάς σβήνει πολύ εύκολα, αν είμαστε εκεί, με έναν πυροσβεστήρα, μέχρι να φτάσει η υπηρεσία μας, την έχουμε τελειώσει. Οποιαδήποτε πυρκαγιά, καυδοκύκλωμα, από ό,τι και να είναι, είναι άμεση επέμβαση με έναν πυροσβεστήρα, τελειώνει η φωτιά αμέσως. Στη συνέχεια να πω ότι ο κινδύνος είναι από τα φωτάκια που στολίζουμε όλα τα σπίτια μας, κυρίως στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού, όπου έχουμε και πολλά έφλεκτα υλικά. Αν λοιπόν προκύψει κάποιο βραχυκύκλωμα ή κάποια άλλη υπερφόρτωση του δικτύου και έχουμε μια ζημία, υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο να προκληθεί πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν συνιστώ όταν φεύγουμε από το σπίτι τα εσωτερικά τουλάχιστον φωτάκια να τα σβήνουμε και να ελέγχεται καλά είναι η εγκατάστασή μας από κάποιον ειδικό ηλεκτρολόγο, ώστε να είμαστε βέβαιοι να μην τη φορτώσουμε παραπάνω από ό,τι είναι ετοχές της, να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Παρά το ότι τα φωτάκια λέμε ότι δεν καταναλώνουν, δεν τραβούν πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, αλλά είναι σε συνδυασμό ίσως και με άλλες συσκευές που καίνε ταυτόχρονα. Δεν είναι μόνο. Είναι και η πιστοποίηση των φωτάκια. Αν είναι καλή ποιότητα, από πού τα έχουμε πάρει, είναι και άλλα θέματα που ποιότητα. Έχουμε κάνει και πολλές εκπτώσεις, λέτε. Ναι, ακριβώς. Στην ποιότητα και στις επιλογές. Και νομίζω ότι καλό είναι να τα ελέγχουμε αυτά. Καταστάσεις του σπιτιού μας. Μετά ένα θέμα που προκύπτει το χειμώνα είναι με τα τζάκια. Κάθε χρόνο έχουμε. Να το τονίσουμε εδώ, ναι. Κάθε χρόνο έχουμε φωτιές περιπτώσεις τέτοιες που καίγονται σπίτια από τα τζάκια. Να θυμίσω λοιπόν ότι πρέπει να τα καθαρίζουμε τακτικά. Τώρα αναλόγως ο καθένας πόσο καίει και τι ποιότητα ξύλου καίει, δεν μπορώ να πω ανά πόσες ημέρες, αλλά τουλάχιστον μια-δύο φορές το χρόνο να καθαρίζονται οι καμινάδες και οι υπόλοιποι σωλήνες που έχουν σχέση με τα τζάκια. Και να μην αφήνουμε έφλεκτα αντικείμενα κοντά στις εστίες φωτιάς. Αν είναι τζάκι, έχει πέμπει για χτινοβολία, η οποία πρέπει να μην βρίσκει έφλεκτο αντικείμενο μπροστά της. Αν είναι σόμπα, αν είναι οτιδήποτε και άλλο. Και αυτά τα ενεργειακά που λένε με το κλειστό καπάκι και οτιδήποτε, πρέπει να είμαστε και σε αυτά προσεκτικοί. Ακριβώς σε αυτά. Επίσης, κάποιες κακοτεχνίες που έχουν γίνει κατά καιρούς στις σκεπές, όταν περνάει μέσα από τη σκεπή το τζάκι, έχει κίνδυνο να ξεκινήσει φωτιά από τη σκεπή. Αν δηλαδή δεν είναι μονωμένο το σημείο που ακουμπάει το τζάκι στη σκεπή, που περνάει μάλλον, δεν πρέπει να ακουμπάει, που περνάει μέσα από τη σκεπή. Υπάρχουν θέματα εκεί. Οπότε καλά είναι με έναν ειδικό να ελέγξουμε αν η κατασκευή μας είναι σωστή, έχει τη μόνωση. Η μόνωση μετά από διάρκεια κάποιων ετών ψιλοκαταστρέφεται, θέλει μια συντήρηση, μια επιδιόρθωση. Οπότε δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι. Εάν είναι εξωτερική καμινάδα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ψιλοκίνδυνο. Ακόμα και φωτιά να πάρει καμινάδα θα μείνει στο σημείο της καμινάδας. Αλλά όταν περνάει μέσα από σκεπές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Πάντως, όπως και να έχει, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να εμπιστευόμαστε αυτά τα υλικά που λένε ότι καθαρίζουν μόνο το τζάκι. Όχι, να μην τα εμπιστευόμαστε, γιατί αν βάλουμε αυτό το υλικό για να φουντώσει φωτιά ώστε να καεί από μόνη της η καμινάδα και η καμινάδα περνάει μέσα από το σκεπί, θα το επιδεινώσουμε και θα είναι χειρότερα. Θα αυξήσουμε τον κίνδυνο. Οπότε πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουμε κακοτεχνία. Ότι ό,τι φωτιά και να έχουμε μέσα στο τζάκι, ό,τι θερμοκρασία και να αναπτυχθεί, δεν θα μεταδοθεί σε. Εγώ δεν έχω πυροσβεστήρα. Έχω όμως ένα τζάκι που πήρε φωτιά ή μια σόμπα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε μέχρι να έρθετε. Καλούμε 199. Εγώ. Δίνουμε σαφείς οδηγίες που είναι το σπίτι. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι άλλο. Με το που θα έρθουν τα παιδιά ανάλογα τη ηλικία τους, τους επισημαίνουμε το εξής. Πρώτον, δεν παίζουμε με σπίρτα ή με αναπτήρες, δηλαδή όπου υπάρχει γυμνή φλόγα. Επισημάνουμε αυτό. Δεύτερον, να γνωρίσουν το τηλέφωνο το 199,
μπορεί εκείνη την ώρα να βοηθήσουν τους γονείς τους σε μια δύσκολη κατάσταση, στον πανικό, στο φόβο πάνω, να, τα παιδάκια να βοηθήσουν τους γονείς τους να καλέσουν το 199. Καλώντας το 199 δίνουμε σαφείς οδηγίες. Δίνουμε τη διεύθυνση, τον όροφο, τον κίνδυνο που υπάρχει, ώστε όταν να ξεκινήσει το κατάλληλο προσωπικό, αν είναι μια μικρή πυρκαγιά, εμείς θα κινητοποιηθούμε, αλλά όταν στο τηλέφωνο ακούμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, θα κινητοποιήσουμε και άλλες δυνάμεις. Όσον αφορά για τα τζάκια, όπως σας είπαμε, όταν έχουμε ένα πυροσβεστήρα και μετά από μια επίδειξη που κάνουμε εδώ, πώς γίνεται η χρήση του πυροσβεστήρα, όλοι θα βοηθήσουν στο ξεκίνημα της πυρκαγιάς, όπως επισημάναμε ότι στο ξεκίνημα ξεκινάει, σβήνεται μια πυρκαγιά, θα καταφέρουμε το σωστό αποτέλεσμα. Κάνοντας χρήση σωστά του πυροσβεστήρα, σβήνουμε μια αιστεία πυρκαγιάς. Και ένα άλλο που τονίζουμε στα παιδιά, να μεταβάσουν στους γονείς τους τα παιδάκια, ότι λόγω ότι έχουμε η κουζίνα, είναι ένα σημείο στο οποίο πολλές πυρκαγιές εκδηλώνονται από ξεχασμένα μαγειρικά σκεύη, ποτέ δεν ρίχνουμε νερό πάνω στην κουζίνα, απλά με μια βρεγμένη πετσέτα, με ένα βρεγμένο πανί, μια κουβέρτα, σκεπάζουμε το χώρο, αποκόπτοντας το οξυγόνο, έτσι σβήνει μια πυρκαγιά. Αυτά τα μηνύματα να μεταβιβάσουν τα παιδάκια στους γονείς τους και θεωρώ ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Τελικά νομίζω ότι πολλοί από εμάς, ως γονείς, ως μεγάλοι γονείς μεγάλων παιδιών, παππούδες δηλαδή, μπορούμε να μάθουμε από τους μικρούς, από τα μικρά μας παιδιά, κάποιες οδηγίες που θα μας εξυπηρετήσουν. Γιατί είμαστε αμελείς, κυρία μου, εμείς οι μεγάλοι. Σε αρκετές περιπτώσεις νομίζω πως ναι. Δηλαδή, μια άλλη περίπτωση είναι ότι πολλοί δεν έχουμε πυροσβεστήρες, όχι μόνο στα σπίτια μας, ούτε καν στα αυτοκίνητα, που το θεωρώ αμέλεια αυτό. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουμε ένα. Είναι υπευθυνότητα από τον καθένα μας να έχουμε έναν πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο και για τη δική μας. Και για να βοηθήσουμε κάποιον άλλον αν χρειαστεί. Οπότε λίγο να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι εμείς σε αυτά τα θέματα. Και μια και μιλούσαμε για πυροσβεστήρες και λοιπά και τα λοιπά, εδώ θα έχουμε μια μικρή επίδειξη πώς μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά όχι αναλυτικά, έτσι ένα δείγμα θα μας κάνετε. Καταρχήν πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο πυροσβεστήρα. Κάθε πυροσβεστήρας έχει κάποια ένδειξη. Εδώ βλέπουμε ότι είναι για στερεά καύσιμα, υγρά καύσιμα, αέρια και όπου υπάρχει παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα λοιπόν αυτός ο πυροσβεστήρας A, B, C και E είναι κατάλληλος για να σβήσουμε μια φωτιά η οποία θα εκδηλωθεί σε ένα σπίτι. Υπάρχουν και άλλοι πυροσβεστήρες, θα δείξουμε αργότερα. Αυτή τη στιγμή για να κάνουμε σωστή χρήση του πυροσβεστήρα είναι το εξής. Βγάζουμε το λάστιχο αυτό εδώ που υπάρχει. Εδώ υπάρχει μια περώνη. Τραβώντας την περώνη, απασφαλίζει ο πυροσβεστήρας και διοχετεύουμε το υλικό που θα βγει τη σκόνη χαμηλά στην αιστεία της πυρκαγιάς. Και πατώντας την σκανδάλη θα βγει η σκόνη και θα σβηστεί η πυρκαγιά. Από ποια πλευρά είμαστε και σε εξωτερικό χώρο, από ποια αντίθετα στη φωτιά να καθίσουμε με τον πυροσβεστήρα? Δεν θα καθίσουμε προς τον αέρα, θα είμαστε από την αντίθετη πλευρά του αέρα και θα εστιάσουμε χαμηλά στην αιστεία της πυρκαγιάς. Δεν θα ρίξουμε ψηλά, θα ρίξουμε χαμηλά. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, δεν υπάρχει ο φόβος στην πυροσβεστήρα. Πρέπει όλοι να χρησιμοποιήσουμε κάποια φορά ένα πυροσβεστήρα. Γιατί πολλοί και μόνο στο άκουσμα ενώ φοβούνται. Έχουν το φόβο. Πρέπει αυτό το φόβο να ξεπεραστεί. Έτσι, δείχνοντας εμείς εδώ σε κάθε τα παιδάκια που θα έρθουν οι γονείς, θέλω να πιστεύω ότι κάποιος φόβος. Είναι ένα πολύ καλό μάθημα, νομίζω, γιατί πραγματικά είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε οι πιο όλοι μας, γιατί είναι εύκολο από ό,τι φαίνεται. Μια περώνη να βγάλουμε και φυσικά, όπως μας είπε ο κύριος, δώστε μου και το όνομά σας. Αντωνίου Αναστάσιος. Ο κύριος Αντωνίου, ότι μπορούμε άμεσα να παρεύουμε και να δρομολογήσουμε εξελίξεις θετικές πριν προλάβετε εσείς να βγείτε. Το ξεκίνημα της πυρκαγιάς σβήνει, λέμε, με ένα ποτήρι νερό. Μάλιστα. Στο δεύτερο λεπτό με ένα κουβά και μετά. Κεγόμαστε. Εάν δεν προλάβει να έρθει η πυροσβεστική. Γιατί στις μικρές πόλεις, σε μία δράμα, στην Ονειρούπολη, η πυροσβεστική προλαβαίνει γιατί οι αποστάσεις είναι σύντομες. Σε μία μεγάλη πόλη όμως υπάρχει και το κυκλοφοριακό πρόβλημα και είναι πάρα πολύ δύσκολες πολλές φορές να προσεγγίσουμε. Είναι καλό να ξέρουμε να αυτοπροστατευόμαστε και φυσικά να προλαμβάνουμε πολλές φορές. Μας δώσετε οδηγίες.
αλλά και σε περίπτωση που μας προκύψει ένα τέτοιο είδους ατύχημα να μπορέσουμε να προλάβουμε. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι συμβουλές, αλλά θα μας δώσετε... Θέλω να δείξουμε και αυτές. Ναι. Είναι μέσα ατομικής προστασίας. Μάλιστα. Αυτή είναι, λέγεται, στολή διέλευσης. Mm-hmm. Την φοράει ο πυροσβέστης, ο οποίος όταν βλέπει ότι υπάρχει κίνδυνος και δεν είναι κάποιος μέσα στο σπίτι, θα την φορέσει για να κάνει διέλευση, να πάρει τον εγκλωβισμένο και να βγει. Δεν υπάρχει κάποια στολή η οποία να μας προστατεύει στο 100% από την πυρκαγιά. Εδώ βλέπετε είναι ένας άλλος πυροσβεστήρας, λέγεται διοξιδίο, ο οποίος χρησιμοποιείται πιο πολύ σε επιχειρήσεις και σε μεγάλες εργοστάσια, θα έλεγα, τα οποία έχουν ηλεκτρικούς πίνακες. Μάλιστα. Αχα. Ναι. Εδώ θέλει λίγο πιο εξειδικευμένο προσωπικό, γι' αυτό υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση ομάδες πυρασφαλείας που γνωρίζουν. Αυτό δεν θα χρειαστεί σε σπίτι. Εδώ θα δείτε, είναι μια αναπνευστική συσκευή μαζί με την πλάτη και την προσωπία την οποία φοράμε όταν θα μπούμε σε ένα σπίτι, για να μπορέσουμε να έχουμε εμείς το κατάλληλο προστασία και εξοπλισμό, για να μπούμε μέσα να κάνουμε τον αποκλωβισμό. Τώρα να γυρίσω. Εδώ είναι μια στολή αμμονίας. Για χημικές. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αμμονία. Και για να μπορέσεις να προσεγγίσεις εκεί που υπάρχει διαρροή της αμμονίας, πρέπει να φοράς τη συγκεκριμένη στολή. Πλησιάζεις, κλείνεις τη στρόφιγγα που υπάρχει η διαφυγή του αερίου και μετά συνεχίζεις την κατάσβηση αν χρειάζεται περαιτέρω. Για όλα αυτά φυσικά το προσωπικό, κυρία Ραμπατζή, νομίζω εκπαιδεύεται συνέχεια, έτσι. Έχετε συνεχώς εκπαιδεύσεις, οι οποίες γίνονται σε επίπεδο δράμα, με ευθύνη της υπηρεσίας ή γενικά. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται και σε τοπικό επίπεδο σε καθημερινή βάση, αλλά γίνονται και σε επίπεδο πανελλαδικό. Κάποιος φορές, δηλαδή, η υπηρεσία μας διατάσσει κάποιους υπαλλήλους να κατεβούν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και να γίνουν πιο εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις από ειδικότερους. Αλλά όμως υπάρχει και τακτική εδώ καθημερινή εκπαίδευση. Στα καινούργια μέσα, τα οποία έρχονται ακριβώς συνέχεια, νομίζω, προς υπεράσπιση τόσο των δικών σας ανθρών και γυναικών, γιατί η υπηρεσία η πυροσβεστική πλέον είστε μεικτή. Νομίζω έχει μεγαλώσει η δυναμική σας. Δεν έχουμε πολλές εμείς εδώ γυναίκες, δυστυχώς, αλλά πάντως έχουμε. Όμως, μπαίνουμε και στα σώματα ασφαλείας οι γυναίκες και νομίζω ότι ανταποκρινόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη ζέση στα καθήκοντά μας. Είμαστε σωστές και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το λέμε πλέον, γιατί έχει γίνει, είναι πεπατημένη. Έχουμε πει εδώ και χρόνια σε ως τώρα υπηρεσίες που θεωρούν το ανδροκρατούμενες. Δεν ξέρω αν σας βοηθήσαμε με την επίσκεψή μας στο σπίτι της πυροσβεστικής. Εμείς σίγουρα όμως αποκομίσαμε κάποιες έτσι συμβουλές, τις οποίες αχρίαστες να είναι. Νομίζω ότι θα τις έχουμε μάθει και θέλω να πιστεύω ότι και τα παιδάκια που έρχονται και οι γονείς όντως εμπεδώνουν σε αυτά τα πολύ διδακτικά έτσι μαθήματα που τους κάνετε. Αχρίαστα να είναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε όσο γίνεται περισσότερα για την ασφάλεια τη δική μας αλλά και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μας. Από εδώ και μετά οι μέρες θα έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, πιστεύω, εδώ στην Ονειρούπολη. Εσείς θα είστε? Θα είμαστε καθημερινά εδώ. Θα περιμένουμε όποιον επισκέπτη επιθυμεί να έρθει να τον ενημερώσουμε και να περάσει η λίγα λεπτά. Η λειτουργία του πυροσβεστικού σταθμού της Ονειρούπολης είναι καθημερινή μέχρι τέλος της Ονειρούπολης. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί ως το βράδυ. Διάρκεια. Όλη διάρκεια. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλές γιορτές. Καλές γιορτές με υγεία. Και αχρίαστη να είστε. Αχρίαστη να είμαστε. Το 199 και το 112 από την καινούργια χρονιά είναι τα τηλέφωνα τα οποία μπορούμε να καλούμε όλοι μας. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ να πατήσουμε αυτά τα πλήκτρα των τηλεφώνων. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε χρόνια πολλά να μας παίρνουν να μας ευχοδείτε στο 199. Μπορούμε να έρθουμε να σας πούμε κάλαντα. Λοιπόν, η πυροσβεστική υπηρεσία της Δράμας δέχεται και κάλαντα εδώ στο σταθμό της Ονειρούπολης. Οπότε όλα τα παιδάκια μπορούν να περάσουν και να καλαντήσουν και να πάρουν αυτό το πολύ ωραίο συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Να πω γιατί υπάρχουν εδώ κάποιες συμβουλές για να γίνουν αυτοί οι δάσκαλοι των γονιών τους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή, για την φιλοξενία και ευχόμαστε, όπως είπαμε, όλα να πάνε προς το καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.